Εγώ μιλώ. Εσύ μιλάς. Ο Κύπριος είμαι. Θα ήθελα να απολογηθώ καταρχάς για την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή αφού και ο Ασλάμας και ο άλλος ο Καράφλας που συνήθως κάθεται δίπλα στο γέροντα που απουσιάζει και αυτοί είναι Καράφλες και θα μπορούσαν και αυτοί να έρθουν σαν λάμπες στο σαλόνι, επειδή δεν είναι απλά ξέρετε που λάμπουν οι Καράφλες, έχουν και το κατάλληλο σχήμα, είναι σαν... Μόλις μπει ο Ερντογκάν εκεί μέσα, θα παρακαλάς να έρθω, αλλά εγώ θα κάνω τον άρρωστο. Ρε, είναι σαν κατσιβέλη. Μόλις μυρίζει η μουστάκα του Ερντογκάν, το κολαράκι σου θα λες, σώσε μεν Έλληναν, σώσε μεν, αλλά ο Έλληνας θα είναι γιόταν τέσσερα θα πω εγώ. Εγώ γιόταν τέσσερα θα πω. Σιγά να μην έρθω εγώ να πολεμήσω, να μην μέσα είναι ο Ερντογκάν. Γκαντάλαβε σαν σχημάντρα με τι μαύρε τι γυναίκε τη κατσιβέλε εκεί στην Κύπρο. Άντε διάλειμμα, διάλειμμα. Άντε να χαθεί με τι κατσιβέλε τη Κύπρια εκεί πέρα. Σπίκανε σε Ερντογκάν εκεί πέρα. Οι Έλληνε, ξέρετε, μα γουστάρετε οι Κύπροι του Έλληνε. Αλλά ούτε εγώ σα γουστάρω. Δεν σα γουστάρω καθόλου. Πήγαν πολύ γιώτα, πώ τα λένε. Γιώτα πολλά. Όχι, ρε, οι Αλδικάροι και του έδωσαν στα άσχημα. Κατάλαβε. Άμα μπει κανένα Ερντογκάν, δεν θα σου έρθω. Και 1,5 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό δουλεύουνε. Εγώ που είμαι κολόγερος δεν θα έρθω. Κάνω τον άρρωστο, πονάει η μέση μου. Διάλειμμα! Ναι. Ο Κύπριος είμαι πάλι. Άντε πάλι. Απλά δεν θέλω να πω πολλά να τελειώσω με το ότι. Τι είναι αυτό. Αεροπλάνα. Μπήκαν επίση και στην Κύπρο. Ραπτό που λέει να με σώσει. Ραπτό που λέει παρακαλώ. Κουμπάρε, σαν το κουτί έλεγχ. Είστε αδέρφια μας, σας θέλουμε, θα πεθάνουμε όλοι, θα μας πάρουν την Κύπρο, σας παρακαλώ. Έλα, αυτό που λέει, σε χρειάζομαι, είσαι αδερφός μου. Παγκόσαμε. Πάμε, πάμε, γραμμή, ρε. Ωραία. Παγκόσαμε.